Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η τακτική και η στρατηγική. Ε, δεν ξέρω αν σκόπιμα έχει μείνει χωρί προσδιορισμού η τακτική και η στρατηγική γενικώ. Είναι ένα πολύ ευρύ θέμα, άμα δεν το προσδιορίσει περαιτέρω. Ε, εγώ το προσέγγισα και με την ευρία έννοια και με την πιο στενή. Θα δούμε τώρα αν θα είναι επιτυχημένη η προσέγγιση που αποπειράθηκα. Ε, θα ξεκινήσω με ένα ρητό που βρήκα και μου άρεσε που είχε πει κάπου ο Μάου Τσετούγκ που λέει ότι η στρατηγική λέει να μισείς τον εχθρό σου, αλλά η τακτική λέει να τον παίρνεις σοβαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την εισήγησή μου με μία με ενοιολογική προσέγγιση και εισαγωγή ε, και με κάποια παραδείγματα τακτικής και στρατηγικής πολύ γενικά. Λαμβάνω υπόψη ότι θα υπάρχει σίγουρα σε αυτούς που μας παρακολουθείτε τώρα κόσμος που είναι πολύ ε, διαβασμένος και πολύ ενημερωμένος για αυτά τα ζητήματα, Κόσμος που μπορεί να μην είναι τόσο ενημερωμένο, οπότε θα προσπαθήσω να πιάσω όλες τις, ε, όλες τις αποχρώσεις. Λοιπόν, ε, αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους από τα ζώα είναι η δυνατότητά τους να σχεδιάζουν και να ελοποιούν αυτό που αποφασίζουν συνειδητά. Αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε στην πράξη της ζωή μας ο καθένας, Δηλαδή, ορίζουμε αυτό που επιθυμούμε να κάνουμε, είτε είναι δουλειά, είτε είναι σπουδέ, είτε είναι η ενασχόληση με τι τέχνε, η επιλογή των φίλων μα, οι σχέσει μα, οι κοινωνικέ γενικώ. Και κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να το κατακτήσουμε. Να κατακτήσουμε δηλαδή το στόχο μα. Αυτή είναι η στρατηγική και ο τρόπο που επιλέγουμε για να πραγματοποιήσουμε τη στρατηγική μα ή το στρατηγικό μα στόχο είναι η τακτική που ακολουθούμε. Στο βιολογικό ορίζοντα ενό ανθρώπου, ο απότερο στρατηγικό στόχο με βάση το αξιακό σύστημα που ε, υποθέτω ότι όλοι παραδεχόμαστε ότι κυριαρχεί, είναι να ζήσει καλά, μια ζωή καλή και να πεθάνει στα βαθιά γεράματα υγιής και ευτυχή. Για την εξυπηρέτηση και επίτευξη αυτού του απότερου στρατηγικού στόχου, κάθε άνθρωπο θέτει στον εαυτό του μικρότερου στόχου, του άμεσου στρατηγικού στόχου, του οποίου προσπαθεί κάθε φορά να επιτύχει με τον τρόπο ή του τρόπου που του φαίνονται πιο πρόσφοροι και οικοί. Αυτό συμβαίνει λίγο πολύ σε όλου του ανθρώπου, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, λιγότερο ή περισσότερο οργανωμένα ή αυστηρά, λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένα. Και αυτό το κρίνουμε στο τέλο ή από την κατάληξη του καθένα, εξού και το μηδένα πρώτο τέλο Μακάριζε, που είπε κάποτε ο Σόλνο ο Αθηναίο, ένα από του επτά σοφού τη αρχαιότητα. Το θέμα που θα συζητήσουμε μαζί σήμερα εδώ λοιπόν είναι η τακτική και η στρατηγική. Τι δύο αυτέ λέξει τι ακούμε συχνά σε ομιλίε, αλλά και τι διαβάζουμε συχνά στην πολιτική θεωρία και βέβαια στου λεγόμενου κλασικού, Θεμελιωτέ του επιστημονικού σοσιαλισμού, τον Καρλ Μάρξ και τον Φρίντριχ Έγκελ, και στα γραπτά του Λένιν. Οι δύο αυτέ λέξει δεν έχουν πάντα το ίδιο βάρο, και με την έννοια ότι δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα ή μάλλον δεν εκφράζουν πάντα κάτι συγκεκριμένο. Χρησιμοποιούνται δηλαδή λίγο πολύ ω αφηρημένε έννοιε, ίσω λίγο καταχρηστικά, ίσω από συνήθεια και καμιά φορά υποκριτικά ή ηρωνικά. Πρώτη φορά που εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή με την έννοια τη τακτική και τη στρατηγική, ήταν όταν διάβασα πριν αρκετά χρόνια το αντιτήρηκ του Έγκελ. Και είχε ένα απλό παράδειγμα που θα σα αναφέρω παρακάτω, που μου φάνηκε ενδεικτικό. Η πρώτη φορά όμω που μπορώ να πω ότι αντιλήφθηκα τι δύο έννοιε πιο στέρεα ήταν σε ένα κείμενο του Κώστα.τζη. Ε, τα μηνύματα από τον αντιδικτατορικό αγώνα. Πρόλογο σε ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί για έναν αγωνιστή του Πολυτεχνείου. Αυτό το κείμενο ήταν η αφορμή και η αιτία που αποφάσισα να μιλήσω για την τακτική και τη στρατηγική σήμερα, στη σημερινή συνάντηση. Ε, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο ενδιαφέρον σύγχρονο κείμενο για το ιστορικό γεγονό τη εξέγερση του Πολυτεχνείου, που είναι το πιο πρόσφατο εξεγερτικό γεγονό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ε, και είναι και το πιο προσιτό στην εμπειρία μα, αλλά είναι και το πιο ανεξερεύνητο ακριβώ επειδή είναι τόσο πρόσφατο. Για μας τουλάχιστον που δεν το ζήσαμε, α το, πω, ας το διευκρινίσω. Λοιπόν, όπω είπαμε λοιπόν και στην αρχή, το ζήτημα τη τακτική είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, όπω και τη στρατηγική. Οι δύο όροι προέρχονται από τη στρατιωτική τέχνη, η λέξη ή επιστήμη, κάποιοι τη λένε, η λέξη στρατηγική από το στρατό και ηγούμε και η λέξη τακτική από το ρήμα τάσο. Η έννοια και η σχέση τη στρατηγική με την τακτική είναι προφανή αν προσπαθήσουμε να την εννοήσουμε στο πεδίο τη μάχη. Ο ηγέτη ενό στρατεύματο τάσει ή παρατάσει το στράτευμά του με έναν ορισμένο τρόπο. Ή αλλιώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχο του στρατεύματο, στον οποίο στόχο τον οδηγεί ηγούμενο ο επικεφαλή του στρατού. Αποφασίζεται λοιπόν ο τρόπο που τάσσεται το στράτευμα στην αρχή, αλλά και κατά τη διάρκεια τη μάχη, οπότε είναι πιθανόν να αναδιαταχθεί για να πετύχει το σκοπό του. Έχω εδώ δύο παραδείγματα για να βοηθηθούμε στην κατανόηση των διαινιών. Το ένα είναι από, την, από τον Φίλιππο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίο λέει ότι κάποτε μετά τη μάχη τη Χερόνια δεν επεδίωξε τη συντριβή, αλλά τη φιλία των Αθηναίων, όχι γιατί χρειαζόταν αυτή τη φιλία, αλλά γιατί χρειαζόταν το στόλο των Αθηναίων προκειμένου να διενεργήσει εκστρατεία στην Ασία. Αντίθετα, δύο χρόνια μετά, ο Αλέξανδρος κατέστρεψε στη θέμελα τη Θήβα, διότι έκρινε ότι στρατηγικοί λόγοι επέβαλαν να μην αφήσει πλήν τη Πάρτη και άλλη μία πόλη να δρά εχθρικά στα νότα του ω δεύτερο μέτωπο. Ο ένα λοιπόν αποφάσισε τη συντριβή του γιατί έτσι τον συνέφερε, και ο άλλο αποφάσισε να μην του συντρίψει εντελώ, αλλά να του χρησιμοποιήσει μετά ω συμμάχου. Άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που εγώ το βρίσκω πολύ ενδεικτικό για το ζήτημα τη τακτική είναι αν μελετήσει κανεί του πολέμου που διεξήγαν οι ΙΠΑ από το 1700. Μέχρι και σήμερα, που διεξάγουν δηλαδή και μέχρι σήμερα, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι η τακτική που ακολούθησαν για να πετύχουν την κυριαρχία στον τόπο του ήταν το ξεπάστερμα των Ινδιάνων. Για να το κάνουν αυτό συστηματικά, πολέμησαν ενάντια στου Ινδιάνου και συστηματικά όμω συμμάχησαν με φυλέ γηγενών Ινδιάνων, με του οποίου είχαν πολεμήσει ενδεχομένω ήδη, ω αντίπαλοι, προκειμένου να καθαρίσουν άλλε αντίπαλε φυλέ. Αυτό έγινε. Πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, άμα το, το ψάξετε λίγο, θα δείτε ότι ήταν συστηματικά, συμμαχού, πολεμούσαν κάποιου Ινδιάνου και συμμαχούσαν μετά με του ίδιου που πολεμούσαν για να εξοντώσουν κάποιου άλλου. Και τελικά επικράτησαν, εν πάση περιπτώσει. Ε, η τακτική και η στρατηγική έχουν όμω εφαρμογή σήμερα σε ένα σωρό τομεί τη κοινωνική ζωή, όπω είναι η πολιτική, η οικονομία, ο στρατό, το εμπόριο, η τεχνολογία. Τη συναντάμε και στην οικολογία, όπου υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, η στρατηγική τη άριστη βόσκηση ή αναπαραγωγική τακτική. Ένα άλλο τρόπο για να βοηθηθούμε για την κατανόηση των ενιών της τη τακτική και τη στρατηγική είναι η προσέγγιση του μέσω των ενιών του μέσου και του σκοπού. Ο σκοπό είναι το αντικείμενο τη στρατηγική και το μέσο είναι το αντικείμενο τη τακτική. Για να πετύχουμε ένα σκοπό, μετερχόμαστε τα μέσα που θα μα οδηγήσουν σίγουρα στην επίτευξη του σκοπού μα. Ο Αριστοτέλης εισάγει την έννοια του τέλου ή του σκοπού όταν μα λέει ότι κάθε πράγμα, ιόν, δημιουργείται και υπάρχει ω τέτοιο, επειδή υπάρχει μέσα του το ποιητικό και το τελικό αίτιο. Αυτό που είναι και αυτό που θα γίνει, αυτό που είναι ο προορισμό του δηλαδή. Π.χ. ο καρπό που γίνεται βαλανιδιά. Ένα παράδειγμα ε, σκοπού είναι, ε, όπω αναφέρεται και όλα στα φιλοσοφικά κείμενα, α πούμε του Αριστοτέλη, για παράδειγμα, είναι ότι ο, ο σκοπό των ανθρώπινων ενεργειών είναι η ευδαιμονία και τα μέσα επίτευξη τη ευδαιμονία είναι μεταξύ άλλων η αρετή, η μεσότητα, δηλαδή να μην υπερβάλλει ούτε να έχει έλλειψη σε διάφορες τέλο πάντων ιδιότητε που μπορεί να έχεις. Και ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ε, από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σκοπός των πολιτικών μέτρων ή των μεταρρυθμίσεων του μνημονίου είναι η των μεταρρυθμισεων του μνημονιου ειναι η εξυγιανση της οικονομίας της Ελλάδας. Ή το μνημόνιο είναι το μέσο για την υπέρβαση της οικονομικής ύφεση και, το μέσο για την οικονομική ανά... και το μέσο για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας που είναι ο στόχος. Τα λέω πολύ γρήγορα. Όχι. <laughs> Εντάξει. Ε, Δεν θα μπορούσαμε να αναφερθώ στην τακτική και στρατηγική στη μαρξιστική βιβλιογραφία. Ε, το παράδειγμα που ανέφερα στην αρχή τη εισήγηση, που είχα συναντήσει διαβάζοντας το αντιντήρινγκ του Φρίντριχ Έγγελ, είναι ένα παράδειγμα που ε, σε ένα σημείο τέλο πάντων του βιβλίου προσπαθεί ο Έγγελ με παραδείγματα από διάφορε επιστήμε όπω είναι η χημεία ε, η στρατιωτική τέχνη και διάφορε τέλο πάντων και διάφορα άλλα παραδείγματα τη πραγματική ε, ζωή ή τη επιστήμονηση προσπαθεί να, ε, να ορίσει τι διάφορε θεωρητικέ ένιε, όπω είναι η τη επιστήμη, προσπαθει να ορισει τι διαφορε θεωρητικε έννοιε, οπω ειναι η ποσοτητα και η ποιότητα, τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του. Και εγώ βέβαια το χρησιμοποιώ εδώ για την τακτική και τη στρατηγική, αλλά ε, είναι, νομίζω ότι είναι πετυχημένο. Λέει λοιπόν ο Έγγελο Αντιρίγκ, ότι τελειώνοντα θέλουμε να επικαλεστούμε άλλο ένα μάρτυρα για τη μετατροπή τη ποσότητα σε ποιότητα τον Απολέοντα. Ο τελευταίο περιγράφει ω εξή τη μάχη του γαλλικού υπηκού, που δεν υπέβει καλά, αλλά είναι πειθαρχημένο. Με τους μαμελούκους, τους αναμφισβήτητα της εποχής του μαμελούκου, του αναμφισβήτητα καλύτερου τη εποχή του για τη μονομαχία, αλλά απίθαρχου. Είναι λοιπόν, λέει ο Έγκελ, δύο μαμελούκοι υπερήχαν αναμφισβήτητα απέναντι σε τρει Γάλλου πολεμιστέ. Εκατό μαμελούκοι, με συγχωρείτε, ήταν ίσοι με εκατό Γάλλου. Τρακόσιοι Γάλλοι υπερήχαν συνήθω απέναντι σε τρακόσιου μαμελούκου. Και χίλιοι Γάλλοι Έριχναν κάθε φορά 1500 μαμελούκου. Αυτό που προσπαθεί εδώ να πει ο Έγκελ, και ίσω επειδή το, άμα το διαβάζετε γραπτά μπορεί να το καταλαβαίνετε καλύτερα από ότι εγώ που το λέω προφορικά, που το ακούτε από μένα προφορικά, είναι ότι όταν οι μαμελούκοι ήταν λίγοι, μπορούσαν ε, στη μάχη σώμα με σώμα και σε μικρότερου σε αριθμού να, να υπερισχύσουν τον Γάλλων αλλά σε μεγαλύτερα στρατεύματα που απαιτούνταν οργάνωση και πειθαρχία, οι Γάλλοι ήταν πιο εκπαιδευμένοι και άρα ήταν πιο αποτελεσματικοί από τους Μαμελούκους. Μιλώντας για την τακτική και τη στρατηγική, δεν θα μπορούσαμε να, δεν θα μπορούσα να παραλείψω μία αναφορά ε, στο μάστορα της τακτικής και της στρατηγικής, στον άνθρωπο που συνέλαβε και ανέπτυξε τη θεωρία των Μάρξ Έγγελς και που ε, του έλαχε να βιώσει και να πρωταγωνιστήσει ή να παίξει ενεργό ρόλο και καθοριστικό ρόλο σε όχι μία αλλά δύο επαναστάσει. Αυτό δεν είναι άλλο από τον Λένιν. Σύμφωνα με τον αριθμό τη τακτική που δίνει ο Λένιν, λέγοντα τακτική του κόμματο, εννοούμε την πολιτική του στάση ή το χαρακτήρα, την κατεύθυνση τη μεθόδου τη πολιτική του δράση. Οι αποφάσει τακτική παίρνονται στο συνέδριο του κόμματο για να καθοριστεί με ακρίβεια η πολιτική στάση του κόμματο στο σύνολό του μπροστά στα νέα καθήκοντα. Η ώψη μια νέα πολιτική κατάσταση. Επίση, αλλού σημείωνε ότι για τη χάραξη τη τακτική απαιτείται ψύχρεμο, αυστηρά αντικειμενικό υπολογισμό όλων των ταξικών δυνάμεων στο δοσμένο κράτο και στα κράτη που το περιβάλλουν και σε όλα τα κράτη σε παγκόσμια κλίμακα, καθώ και ανάλογο υπολογισμό τη πείρα των επαναστατικών κινημάτων. Σε διάφορα κείμενά του ε, έχει αναφορέ για την τακτική ο Λένιν και. Μάλιστα, έχει συγκεκριμένες αναφορές με βάση τα ε, συγκεκριμένα γεγονότα στα οποία αναφέρεται. Ε, τα δύο πιο χαρακτηριστικά είναι η επανάσταση του 1905 και η επανάσταση του 1917, ε, για τις οποίες έγραψε ε, και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά, και αναφερόταν σε συγκεκριμένα ζητήματα, πραγματικά γεγονότα που συνέβαιναν τότε και τις θέσεις που έπρεπε να πάρει το κόμμα ή ε, που έπρεπε θεωρητικά να ακολουθήσει το κίνημα. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι από τις θέσει του Απρίλη και είναι από τη μάχη που έδινε ο Λένιν μέσα στο κόμμα των Πολυσεβίκων με όσου αντιδρούσαν στην αλλαγή τη στρατηγική του κόμματο. Λέει λοιπόν σε αυτό το απόσπασμα ότι όποιο βάζει με τον παλιό τρόπο το ζήτημα του αποτελειωμού της αστικής επανάστασης αυτό θυσιάζει τον ζωντανό μαξισμό στο νεκρό γράμμα. Κατά την παλιά αντίληψη, προκύπτει πω ύστερα από την κυριαρχία τη αστική τάξη. Μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει η κυριαρχία του προλεταριάτου και τη αγροτιά, η δικτατορία του. Στη ζωντανή όμω πραγματικότητα, τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά. Προέκυψε μια εξαιρετικά πρωτότυπη, νέα πρωτοείδωτη σύμπλεξη του ενό με το άλλο. Υπάρχουν δίπλα, μαζί, ταυτόχρονα και η κυριαρχία τη αστική τάξη και η επαναστατική δημοκρατική δικτατορία του προλεταριάτου και τη αγροτιά, που παραδίνει θεληματικά την εξουσία στην αστική τάξη, που μετατρέπεται θεληματικά σε εξάρτημά τη. Γιατί δεν πρέπει, λέει, να ξεχνάμε ότι ουσιαστικά στην Πετρούπολη η εξουσία βρίσκεται στα χέρια των εργατών και των στρατιωτών. Ότι η νέα κυβέρνηση δεν ασκεί και ούτε μπορεί να ασκήσει πάνω του βία, επειδή δεν υπάρχει ούτε αστυνομία, ούτε χωρισμένο από το λαό στρατό, ούτε πανίσχυρη υπαλληλία που να στέκεται πάνω από το λαό. Αυτό είναι γεγονό. Πρόκειται ακριβώ για ένα γεγονό που είναι χαρακτηριστικό για ένα κράτο τύπου Κομμούνα του Παρισιού. Το γεγονό αυτό δεν χωράει στα παλιά σχήματα. Πρέπει λοιπόν, λέει ο Λένι, να ξέρει κανεί να προσαρμόζει τα σχήματα στη ζωή. Και όχι να επαναλαμβάνει λέξει για δικτατορία του προλεταριάτου και τη αγροτιά μέσα σε εισαγωγικά γενικά, λέξει που έχασαν κάθε νόημα. <Συλίκη> Τεκμυριών, λοιπόν, Τεκμηριώνοντα λοιπόν ο Λένιν ότι τα Σοβιέτ μπορούν να αποτελέσουν μορφή τη δικτατορία του προλεταριάτου, εξαρτούσε την προοπτική του από την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε αυτά. Έθετε ω στόχο να απαλλαγούν από την ιδεολογικοπολιτική κυριαρχία των μικροαστών Μενσεβίκων και Εσέρων και να περάσουν με τη γραμμή των Πολσεβίκων. Έλεγε ότι πρέπει να εξηγήσουμε στι μάζε ότι το Σοβιέτι των Εργατών Βουλευτών είναι η μόνη δυνατή μορφή επαναστατική κυβέρνηση και ότι γι' αυτό, όσο η κυβέρνηση αυτή θα βρίσκεται κάτω από την επιρροή τη αστική τάξη, το καθήκον μα μπορεί να είναι μόνο η υπομονετική, συστηματική, επίμονη και προσαρμοσμένη στι πρακτικέ, ιδιαίτερα ανάγκε των μαζών, εξήγηση των λαθών τη τακτική του. Όσο είμαστε μειοψηφία, δουλειά μα είναι να κάνουμε κριτική και εξήγηση των λαθών. Προπαγανδίζοντα ταυτόχρονα την ανάγκη να περάσει όλη η κρατική εξουσία στα Σοβιέτ των εργατών βουλευτών, έτσι που οι μάζες με την πείρα του να απαλλαγούν από τα λάθη του. Δεν θα πω κάτι άλλο από τον Λένιν, γιατί ξέρω ότι σίγουρα έχετε όλοι υπόψη σα και περισσότερα και ενδεχομένω και πιο ενδεικτικά αποσπάσματα. Αλλά όπω σα είπα, η αφορμή και η αιτία αυτή τη εισήγηση είναι ένα άλλο κείμενο. Οπότε χρησιμοποίησα αυτά τα παραδείγματα ω ενδεικτικά για την κατανόηση της έννοιας της τακτικής σε των πολιτικών κομμάτων ή τέλος πάντων του εργατικού επαναστατικού κόμματος στην περίπτωση του Λένιν. Ε, το επόμενο κομμάτι που θεω, εμένα με βοήθησε προσωπικά όταν το διάβασα πάρα πολύ να καταλάβω τις έννοιες της τακτικής και της στρατηγικής τις οποίες άκουγα παντού ε, αλλά δεν μπορούσα να συλλάβω ακριβώς ε, τι ήθελα να πούνε, τέλο πάντων, που, που, ήταν, που, έγινε, που έγινε, η διαφωνία κάθε φορά, ε, παρόλο που γινόταν ένα φορες σε, αυτές αυτέ τι λέξει. Ε, είναι λοιπόν το κείμενο αυτό που σα είπα του Κώστα Τζιατζή, Τα μηνύματα από τον αντιδικτατορικό αγώνα. Αυτό το κείμενο γράφτηκε το 2010, το 2008, με συγχωρείτε, ε, από έναν άνθρωπο ο οποίο έζησε και ήταν δραστήριο στην. στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, και είναι και βιώματα αλλά και αποτίμηση με το ιστορικό πλεονέκτημα που είχε επειδή το έγραψε το 2008 και αφού είχαν περάσει αρκετά χρόνια πλέον από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και είχε εξελιχθεί τέλο πάντων η ιστορία, η πολιτική της Ελλάδος, της χώρας. Βρήκα ένα απόσπασμα λοιπόν πριν ξεκινήσω με το κείμενο αυτό για τον αντιδικτατορικό αγώνα στο, το οποίο λέει το εξής χωρίς μια πορεία ευρύτερη πολιτική κοινωνική εισπήρωση που να προβάλλει τη λογική του αντικαπιταλιστικού επαναστατικού δρόμου, δεν υπάρχει καν διαδικασία συγκρότηση του πολιτικού υποκειμένου. Πόσε προσπάθειε οργανώσεων που έχουν θεωρητικά αποδεχτεί την ανάγκη σύνδεση τη τακτική με τη στρατηγική του κομμουνισμού γυρίζουν γύρω από το φανταστικό του κόσμο με την αυταπάτη ότι αποτελούν την πολιτική πρωτοπορία. Αλλά και πόσε πλατιέ πολιτικέ και μαζικέ εισπυρώσει γύρω από μια φαινομενικά ή και κάποτε πραγματική άμεση επαναστατική πολιτική να βάγισαν γιατί έλειπε η επαναστατική οργάνωση, η σύνδεση με το στόχο του κομμουνισμού. Αυτό το είχε πει κάπου, το είχε γράψει ο Γιώργος Γράψος το 1992 και προφανώς αναφερόταν και στα γεγονότα που ήταν πρόσφατα του 1989. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή, την προσπάθεια προσέγγισης αυτού του κειμένου για, το, για τα μηνύματα από τον αντιδικτατορικό αγώνα, διαβάζει κανεί ότι η εποχή μα, η σημερινή, είναι η εργατική εποχή τη ανθρωπότητα. <Κι> Όλο το κείμενο, όπω είπα, είναι βασισμένο στη βιωμένη εμπειρία και στο, και στο πλεονέκτημα που, έχει ο γράφων, που, είχε ο γράφων να το γράψει μετά από αρκετά χρόνια από την εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Και προσπαθεί μέσα σε αυτό να αναλύσει τι συνθήκε που επικράτησαν, τι αντικειμενικέ συνθήκε και το ρόλο του πολιτικού υποκειμένου. Στην, εξέγευση, στην περίπτωση τη εξέγερση του Πολυτεχνείου, λίγο πριν την εξέγερση και λίγο μετά, στη μεταβατική φάση, μετά την πτώση τη δικτατορία, και να αντιλήσει συμπεράσματα για αυτό που συνέβη. Καταρχήν, να σα πω ότι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, γιατί ε, είναι ένα ιστορικό γεγονό που είναι πολύ πρόσφατο. Δεν, είναι, δεν το έχουμε διδαχτεί στα σχολεία, γιατί η ιστορία σταματάει πολύ νωρίτερα ε, των σχολείων. Ε, οπότε έχουμε τη δυνατότητα ή να, το έχουμε, να, έχουμε μάθει για αυτά τα γεγονότα ό,τι ξέρουμε από τις γιορτές του σχολείου, από ανθρώπους που μπορεί να τα έζησαν, από αφιερώματα ενδεχομένως, στην τηλεόραση. Ε, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και ενδεικτικό και τη σημερινή κατάσταση και τη εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων και τη αριστερά και των αστικών πολιτικών κομμάτων. Ε, που μπορούμε να πούμε σήμερα ότι. να αναγνωρίσουμε μάλλον στην περίοδο τότε δείγματα τη εξέλιξη που θα ακολουθούσαν στην πορεία και που επιβεβαιώνουμε σήμερα με την εμπειρία μα. Για να μην ε, ε, χρονοτριβώ άλλο, ξεκινάω. Το πρώτο συμπέρασμα που διαβάζει κανεί, μόλι ξεκινάει να διαβάζει αυτό το κείμενο, το οποίο είναι πολύ μικρό, είναι 23 σελίδε δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει κανεί. Ε, από άποψη όγκου, όχι από άποψη περιεχομένου, ενδεχομένω. Ε, το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα είναι, είναι ότι η δικτατορία, η Χούντα δηλαδή του 1967, επιβλήθηκε γιατί στην, προδικα, στο, στην προδικτατορική δημοκρατία δεν υπήρχε χώρο για επαναστατική επαγγελία το μόνο αντίπαλο δέο που μπορεί να αναχαιτήσει τι ολοκληρωτικέ νεοπλασίε του παραγινωμένου καπιταλισμού. Το δεύτερο συμπέρασμα που τίθεται εξ αρχή στο κείμενο είναι ότι η δικτατορία ανατράπηκε ακριβώ γιατί ο επαναστατικό αγώνα και η επαναστατική προοπτική μπήκαν ξανά στη ζωή. Ορίζει λοιπόν σε αυτό το κείμενο ο Τζιατζή δύο παρατάξει και λέει ότι η μία ήταν δύο παρατάξει οι οποίε αγωνίστηκαν στην εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Η μία ήταν η ρεφορμιστική που είχε όρια, και η άλλη ήταν η Επαναστατική, η οποία είχε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και μαζί και οι δύο πολέμησαν κατά τη δικτατορία. Όπω ξέρουμε και εκ των υστέρων, επικράτησε η πρώτη παράταξη λόγω ιστορικών αδυναμιών, ε, αλλά σημειώνεται ότι το σχήμα που τελικά πήρε η μεταπολίτευση ήταν κατώτερο ακόμα και από τι προσδοκίε και τη πρώτη παράταξη, τη ρεφορμιστική. Ήταν κατώτερο και από τι προσδοκίε και των δύο παρατάξεων. Ποια τι δύο παρατάξει δικαιώθηκε πιθανολογούμε ότι η μέχρι σήμερα αδικαίωτη, η δεύτερη επαναστατική, η αυτή που είναι πάρα πολλέ φορέ η ε, η οποία όμω έχει πάντα τη δύναμη να ανανεώνεται και να επανεφανίζεται μαζί με του κάθε φορά νέου τη εποχή. Αυτή που, όπω λέει το κείμενο, συγχωνεύεται με τη ζωή και τι ανάγκε τη σύγχρονη εργασία, πιο εκστατική και υπεύθυνη σε αυτά που βλέπει να έρχονται, πιο προβληματισμένη και απρόβλεπτη από κάθε άλλη εποχή σημειώνεται μία, ε, έχει ένα κομμάτι που αναφέρεται στην τεράστια ευθύνη της αριστεράς για την τροπιαστική συγκυβέρνηση το 1989, σύμφωνα με, ε, η οποία είναι η αιτία, κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον είναι, ήταν μία μορφή νομιμοποίησης της δεύτερης μεταπολίτευσης, η μαλλον ηταν μια μορφη νομιμοποιησης μόλυνε τα πάντα. Ο, ο άνθρωπος στον οποίο, στο, στο αφιέρωμα του βιβλίου, στο αφιέρωμα ε, για τον οποίο γίνεται το αφιέρωμα του βιβλίου και τον πρόλογο γράφει ο Τζατζή, είναι ένα άνθρωπο, ο οποίο ήταν ένα φοιτητή, ο οποίο ήταν οργανωμένο και στην επαναστατική αριστερά. Και με το παράδειγμα του συγκεκριμένου ανθρώπου, μιλάει για όλου του ανθρώπου που εκείνη την περίοδο αγωνίστηκαν και για όλα όσα αντιμετώπισαν, για όλα όσα σκέφτηκαν, για τι αντικειμενικέ συνθήκε με τι οποίε πάλεψαν, για την υποκειμενική του δράση που καθόρισε σε ένα μεγάλο βαθμό την εξε, τις εξελίξεις, παρόλο που δεν νίκησαν, όπως ξέρουμε. Και το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο, για, γιατί δεν είναι, δεν είναι μόνο αναφορά στα γεγονότα εκεί του Πολυτεχνείου, είναι γενικότερα ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα και τα οποία δεν έχουν απαντηθεί και τα οποία μελετούμε. Λέει, λοιπόν, διαπιστώνεται λοιπόν με αφορμή την ιστορία αυτή του Χάρη Γαϊτανίδη, ότι όλοι οι αγωνιστέ, όπω και ο Χάρη πίστεψαν, που πίστεψαν και πάλεψαν για την ανατροπή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, πάλεψαν για να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η ιστορική ήττα των πραγματικών πεδίων τη Επανάσταση. Για να ξεπεραστεί η χρόνια έλλειψη επαναστατική στρατηγική, για την ουσιαστική κομμουνιστική χειραφέτηση, για να ξεπεραστεί η ιδιοκτησιακή φοβία του απέναντι στην αναγκαιότητα μια ιστορική προγραμματική τομή, το βάλτο μα στην αυταρέσκεια των καλών προθέσεών του των διαρκώ αναπαλαιωμένων προγραμμάτων του, που πασιφανώ δεν έφταναν σε εισαγωγικά για να αντιμετωπιστεί ο γενικό κατήφορο. Στη συνέχεια αναφέρεται πάλι στον αγωνιστή, στον αγωνιστή, Χάρη Γαϊτανίδη και περιγράφει την πολιτική του δράση με λεπτομέρεια, ώστε κανεί καταλαβαίνει ακριβώ το ρόλο που διαδραματίζει ο κάθε ένα άνθρωπο που προσφέρει τον εαυτό του, που τον διαθέτει στον αγώνα, κάθε φορά, στον αγώνα που κάθε φορά δίνεται από πολλού ανθρώπου. Έτσι, από αυτέ τι φαινομενικά περιττέ λεπτομέρειε, για τη δράση του Χάρη Γαϊδανίδη, στο φοιτητικό του σύλλογο ή στι φοιτητικέ επιτροπέ ή τι γενικέ συνελεύσει και από την έμπρακτη προσπάθειά του να ενδυναμώσει τη θέση των αγωνιζομένων, μαθαίνουμε πώ συγκεκριμένε πράξει συγκεκριμένων ανθρώπων σε συγκεκριμένε στιγμέ του αγώνα πραγματοποιούν, υλοποιούν αυτό που εμεί θεωρητικοποιούμε ή θα θεωρητικοποιήσουμε εδώ, μιλώντα για την τακτική. Όπω ποιο η ενότητα στη δράση, οι συμμαχίε κτλ. Και πώς συμμα... μαθαίνουμε επίση πόση σημασία έχουν αυτέ οι πράξει, αφού δίνουν. Πνοή, αισιοδοξία και τόνωση στο φρόνημα όλων αυτών που αγωνίζονται και τελικά ενισχύουν τη θέση του απέναντι στον αντίπαλο. Έτσι και αφού μιλάμε σήμερα εδώ για την τακτική, διαβάζουμε σε αυτό το κείμενο που αναφέρομαι πώ συντονίστηκαν οι γενικέ συνελεύσει των σχολών, πώ κατατέθηκαν και επικράτησαν προοδευτικά και πολιτικά συνθήματα προωθημένα και πώ τελικά αυτή η ενότητα που σφυριλατήθηκε γνήσια στη βάση του κινήματο και ένωσε συνδικαλιστικέ και πολιτικέ δυνάμει σε ένα επίπεδο σταθερό και δυναμικό πώ τελικά επέβαλε και στι σπουδαστικέ παρατάξει την ενιαία προετοιμασία μια πανσπουδα... πανεσπουδαστική απεργία, η οποία η Ρίστον παρόδο δεν πραγματοποιήθηκε γιατί λόγω μαζικών συλλήψεων, αλλά αποτέλεσε τη μαγιά για να έρθουν σε μια γενικότερη συμφωνία οι βασικέ αριστερέ αντιδικτατορικέ οργανώσει τη νεολαία. Υπογραμμίζεται σε όλο το κείμενο, ακούραστα και πάντα, ότι η ενότητα αυτή που, αυτές, που αναφέρθηκα παραπάνω ήταν ουσιαστική γιατί ήταν προσανατολισμένη στο μαζικό αντικαθεστωτικό κίνημα. Το οποίο αναβάθμιζε σε κύριο όργανο πολιτικού σχεδιασμού και τελική επιλογή ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα. Αναφερόμενο στη μεταβατική φάση τη πτώση τη Χούντα, αναφέρεται στη βασική γραμμή, δηλαδή την τακτική, που ήταν το άνοιγμα του δρόμου στη συγκρότηση αντίθετων με τι θεσμικέ διαδικασίε κορυφή εργατικών, λαϊκών, πολιτικών οργάνων για μια ανατρεπτική και κυρίω κοινωνική μεταπολίτευση και την προώθηση τη γενικότερη επαναστατική επιδίωξη. Σε αυτή τη βάση αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίε ίδρυση ανεξάρτητων εννοιομετοπικών δημοκρατικών κινήσεων σε πόλει, χωριά, χώρου δουλειά κτλ. Το μέτωπο αυτό, το οποίο ονομάστηκε Μέτωπο 17 Νοέμβρη, ιτήθηκε με βάση το, το συσχετισμό δυνάμεων που επικράτησε, αλλά κυρίω ιτήθηκε λόγω τη ενσωμάτωση τη πλειονότητα των δυνάμεων τη ανατροπή σε μια στρατηγική, ταυτισμένη ή πάντω ομόκεντρη και συμβατή με την ιδιόμορφη σύμπραξη τη κυρίαρχη αριστερά και του ΠΑΚ, του Πανελληνίου Απελευθερωτικού Κινήματο που ίδρυσε στη Στοχόλμη ο Αντρέα Παντρέου το 1968, κατά τη Χούντα, στην ιδιότυπη λοιπόν αυτή τη θεσμική σύμπραξη, στι θεσμικέ διαδικασίε τη Νέα Δημοκρατία, όπω ονόμαζε το ΚΚΟΕ τότε, τη βασική προγραμματική του επιδίωξη και από την οποία επεξαίρεσε συμβολικά και το όνομά τη η μεταδιδακτορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία που ξέρουμε σήμερα, του κ. Μητσοτάκη πλέον. Έτσι, σύμφωνα με το κείμενο, οι αγωνιστέ του Πολυτεχνείου βρέθηκαν στο μετέχνιο δύο ιστορικών εποχών, όπου τα προβλήματα του εργατικού επαναστατικού κινήματο είχαν οξυνθεί δραματικά και ήρθαν αντιμέτωποι με αυτά τα προβλήματα. Και σε αυτή τη βάση εξελίσσονται και περιπλέκονται όλα τα ζητήματα τη στρατηγική και του πολιτικού προγράμματο. Είχαμε λοιπόν από τη μια τι αρνητικέ συνέπειε, από τη μυστικοποιημένη ακόμα και σήμερα, λέει, αντεπανάσταση, μετάλλαξη, αντεπαναστατική με μετάλλαξη του ιστορικού κομμουνιστικού κινήματο σε Δύση και Ανατολή και τη μαζική προλεταριοποίηση και κυοφορούμενη αντιδραστική μετάλλαξη των βασικών δομών του καπιταλισμού από την άλλη. Μιλώντας για τις αγωνίες και τα άλλη τα ερωτήματα των αγωνιστών που είχαν τότε και που ε, υποθέτω ότι υπάρχουν, έχουμε, έχουν και σήμερα τέλο πάντων οι αγωνιστές ή έχουμε, αναφέρεται σχηματικά σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι τι κάνουμε τώρα. Το δεύτερο είναι με τι τρόπους μέσα και όπλα. Και το τρίτο είναι με ποια προοπτική και από ποια σκοπιά. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα τι, τι κάνουμε τώρα ήταν κοινή τότε στην εξέγερση, στην περίοδο τη εξέγερση του Πολυτεχνείου, την... λίγο πριν την εξέγερση, ήταν κοινή με πολλαπλέ όμω ερμηνείε ανοιχτέ, πάλι για την επαναστατική ανατροπή τη δικτατορία, λέγαν όλοι, αλλά δεν είχε ε, διευκρινιστεί ούτε αποφασιστεί τι θα διαδεχόταν την ανοιχτή, την ε, αστική δημοκρατία. Ε, μάλλον τι θα διαδεχόταν τη δικτατορία, αν θα διαδεχόταν η αστική δημοκρατία ή η νικηφόρα επανάσταση. Είχαν πάντω κοινή απάντηση στο τι κάνουμε τώρα, την επαναστατική ανατροπή τη δικτατορία. Στο δεύτερο ερώτημα, με τι τρόπου μέσα και όπλα, η απάντηση ήταν κοινή πάλι σε γενικέ γραμμέ με το μαζικό λαϊκό εργατικό κίνημα και πάλι με πολλαπλέ ερμηνείε για το ρόλο και τον τρόπο οργάνωση του κίνηματο. Το τρίτο ερώτημα, με ποια προοπτική και από ποια σκοπιά, απαντιόταν από τη σκοπιά και με, προοπτική, και με την προοπτική τη προώθηση ή τη πραγματοποίηση τη επανάσταση και του σοσιαλισμού. Σε αυτό συμφώνουσαν και οι δύο παρατάξει λοιπόν. Και αφού παραθέτει διάφορες εκδοχές συνθημάτων που λίγο πολύ, λίγο πολύ, κυριαρχούσαν τότε, μας μιλάει για τις πρωτοποριακές δυνάμεις που πρότασαν σαν σύνθημα την προώθηση της Επανάστασης και έπειτα πάλευαν για την ανατροπή της Χούντας. Και δίνει με την ευκαιρία τον ορισμό έμεσα, τον ορισμό των πρωτοποριακών δυνάμεων του κινήματο, την έννοια και τη σημασία της τακτικής και τη σχέση της με τη στρατηγική, με σημείο αναφοράς πάντα την αγωνιζόμενη τάξη. Οι πρωτοποριακέ δυνάμεις Κατανοούν την ανάγκη και την άμεση επίδραση τη στρατηγική σκοπιά στο τιμόνι σε εισαγωγικά, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν πω η αγωνιζόμενη τάξη δίνει μεγαλύτερο βάρο σε εισαγωγικά, στι επιτακτικέ διεκδικήσει τη και στον άμεσο πολιτικό αγώνα, μαθαίνει σε εισαγωγικά κυρίω μέσα από αυτόν, χωρί να πάβει να επηρεάζεται, να σημαδεύεται και μακροπρόθεσμα να καθορίζεται από τη δυναμική των γενικότερων στόχων. Και ενώ τα συνθήματα με τι παραλλαγέ του πραγματεύονταν τη σχέση και χρονικά επανάσταση και ανατροπή τη δικτατορία, περιγράφεται λίγο πιο κάτω συνοπτικά πώ αποτυπώθηκε στα συνθήματα η μεταστροφή τη διάθεση, η σταδιακή μεταστροφή τη διάθεση ή τη υλική πολιτική θέση, που λέμε, των αγωνιζομένων. Ο συσχετισμό παρέμενε συντριπτικό. Η αστική ηγεμονία εκφραζόταν μέσα στου εργαζόμενου και στην νεολαία, με το κάποτε θα φύγουν οι συνταγματάρχε, εισαγωγικά. Ή να φύγουν πρώτα και βλέπουμε, Μέχρι να γίνει δεν πάει άλλο και να γίνουν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τη Κύπρου. Τότε λέει, όσοι ήταν εκεί και ζούσαν αυτά τα γεγονότα, βρέθηκαν μπροστά στην κυοφορία σοφάρων επαναστατικών γεγονότων και αποκαλύφθηκαν σχετικά και πληρώθηκαν μακροπρόθεσμα τα προγραμματικά και πολιτικά ελλείμματα τη αριστερά και των αγωνιστών τη ανατροπή και του γενικότερου αντιδικτατορικού αγώνα. Απέναντι στα ερωτήματα ε, που αφορούσαν τα ζητήματα στρατηγική. Τότε τα κυρίαρχα πρότυπα τη αριστερά, λέει, είτε πρότειναν βελούδινη επανάσταση μέσα στο αστικό σύστημα, ή πάλι μέσα στα μέτρα τη αστική δημοκρατία, επιδόθηκαν στην αντιπαναστατική αναμόρφωση τη μεγάλη προσφορά τη Οκτωβριανή Επανάσταση και τη ελληνιστική τομή στα μέτρα τη εξέλιξη των σοσιαλιστικών καθεστώτων χωρί σοσιαλισμό. Αυτό που έπρεπε να κατορθωθεί, σύμφωνα με, το, με, τον Γράφοντα, ήταν να αναπτυχθεί ένα προγραμματικό ρεύμα ριζική στρατηγική και πολιτική αυτοπέρβαση και επαναστατική επανεξόρμηση του συνολικού εργατικού και κομμουνιστικού κινήματο με βάση την πραγματική ιστορική εμπειρία, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τη μετασχηματιζόμενη πραγματικότητα και τον εμφανιζόμενο αντικαταλιστικό αναβρασμό. Αντί αυτού, αυτό που πράγματι συνέβη ήταν ότι οι ευρύτερε αριστερέ αμφισβητήσει ηγεμονεύτηκαν τελικά από πολύμορφε αστικού τύπου διεξόδου και ερμηνείε. Σε παρένθεση δεξιό-σοσιαλ-κομμουνιστικέ, ατομικοκεντρικέ, ελευθεριακέ ή και ελεύθερο-καπιταλιστικέ κλπ. Που κέρδισαν την πρωτοβουλία στην οικειοποίηση και πλαστογράφηση των χασμάτων τη ιστορική εμπειρία και των μηνυμάτων τη νέα αντιφατική πραγματικότητα. Είτε από την άλλη μεριά, αυτέ οι αριστερέ τάσει αναδιπλώθηκαν σε πιο έτοιμο παράδοτα παραδοσιακά σχήματα μαχητική κομμουνιστική αναφορά, αλλά και κρυπτογραφημένη αντεπαναστατική κατεύθυνση, στην προσπάθειά του να ανταποκριθούν στι επίγουσε ανάγκε τη αναπτυσσόμενη αντικαπιταλιστική πάλη και να αντιμετωπίσουν τα αντεργατικά ρεύματα. Στην καλύτερη περίπτωση, λοιπόν, οι τάσει αυτέ δίσταζαν και σε μεγάλο βαθμό διστάζουν και σήμερα να εκτιμήσουν και να υπερβούν τι αντικειμενικέ και υποκειμενικέ στρατηγικέ αντιφάσει και τον μετέωρο σε εισαγωγικά χαρακτήρα των μεγάλων επαναστατικών κατακτήσεων του περασμένου αιώνα, τη καθοριστική λενινιστική κληρονομιά και του συνολικού εργατικού κινήματο. Συνέχιζαν οι τάσει αυτέ και σε μεγάλο βαθμό σήμερα συνεχίζουν να καθυλώνουν στα δικά του παλιά μέτρα τη σύγχρονη πάλι για την ανάδειξη των νέων στρατηγικών αναγκών Τη εργατική τάξης και την απομυστικοποίηση της ιστορικής εμπειρίας. Η διαστρέβλωση και η αποχώρηση της στρατηγικής, από την προ επα... της, της, επανάστασης προς τον κομμουνισμό, αντίθετα με την ανάγκη για τη ριζική ανασυγκρότηση και ανάπτυξή της, επηρεάζει τελικά καθοριστικά τη συνολική πορεία και την τακτική του εργατικού αγώνα, τους τρόπους, τα μέσα και τα όπλα διεξαγωγής τους. Στα πλαίσια αυτά, στη χώρα μας, οι διασπασμένες πλέον κυρίαρχες δυνάμεις της αριστεράς Προικοδοτούν το άμεσο πολιτικό πρόγραμμα και την τακτική του ευρύτερου εργατικού και αντιδικτατορικού κινήματο, με τι χειροκοπημένε στην πράξη λογικέ τη Εθνική Δημοκρατική Αλλαγή, του ενιαίου προδικτατορικού ΚΚΟΕ, είτε στην εκδοχή τη Εθνική Αντιδικτατορική Δημοκρατική Ενότητα των αριστερών εξυγχρονιστών είτε στη μορφή μια νέα δημοκρατία στο έδαφο τη αστική κυριαρχία του αντιδικτατορικού ΚΚΟΕ. Στου προβληματισμού των πρωτοπόρων αγωνιστών, οι κυριαρχέ δυνάμει τη αριστερά και όχι μόνο, απαντούν με διάφορε προπολεμικέ συνταγέ απαντούν τότε με διάφορε προπολεμικέ συνταγέ, ιδιόμορφη σύμπραξη, επίδραση ή τρέχουσα κινηματική αντιπολίτευση στι κυβερνήσει και στι δομέ ενό ανανεωμένου αστικού τελικά κράτου. Ανανεωμένου αστικού όμω κράτου. Τα αιτήματα για αντιδικτατορικέ κυβερνήσει εθνική ενότητα τη εξχρονιστική αριστερά ή εθνική ανάγκη του ΚΚΟΕ, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων τη εργατική τάξη και τη αντίσταση, δεν αποτελούσαν κάποιο έκτακτο ελιγμό ή προσωρινό, προσωρινό λάθο, αλλά μια γενικότερη λογική. Στη συνέχεια, επιχειρείται μια κριτική αποτίμηση τη αριστερά, τουλάχιστον εγώ έτσι το αναγνώσκω, έτσι το διαβάζω, η οποία μπορεί να ιδωθεί και ω αναγκαία και ειλικρινή αυτοκριτική. Στην αντεπαναστατικά μεταλλαγμένη αριστερά, με όλε τι πολύμορφε αντικειμενικέ και υπο, υποκειμενικέ και αντιφάσει του χαρακτήρα τη, δεν υπήρχαν επαρκεί δυνάμει που να μπορούν να σφραγίσουν την άμεση πολιτική επιδίωξη με το, στρατηγικό, με το στρατηγικό στόχο μια αναγεννημένη επανάσταση. Έτσι, δεν υπήρχαν και περιθώρια για μια άλλη άμεση αντικαπιταλιστική ή αντιδικτατορική γραμμή εργατικού χαρακτήρα με συγκεκριμένο υλικό και όχι φιλολογικό, με συγκεκριμένο υλικό και όχι φιλολογικό περιεχόμενο. Που θα βρισκόταν έξω από τον υλικό πραγματισμό τη συμμετοχή στη φυτικοποιημένη εξουσία και α είναι και λίγο αστική. Μία γραμμή που θα μορφοποιούσε την πολιτική δυναμική και τι κατακτήσει του εργατικού μαζικού αντιδικτατορικού κινήματο σε σύγκρουση με του θεσμού του αστικού κράτου και θα άνοιγε συγκεκριμένου δρόμου στη γενικότερη επαναστατική επιδίωξη. Η κυρίαρχη αριστερά, λοιπόν, από τη μία δεν πρόβαλε τη στρατηγική τη επανάσταση, ενώ από την άλλη, στο όνομα τη έλλειψη των συσχετισμών για την άμεση διεκδίκησή τη, μια κατάσταση που ω συνήθω κυριαρχεί με διαφορετικού πανταόρου στι διάφορε προεπαναστατικέ καμπέ στο έδαφο του καπιταλισμού. Φετυχοποιούσε λοιπόν το άμεσο πολιτικό πρόγραμμα και στην ουσία υποβάθμιζε, το υποβάθμιζε ταξικά και πολιτικά, σπαταλώντα την όποια δυναμική του. Το ξέκοβε από το σύνολο των αντικαπιταλιστικών στόχων και την επαναστατική επιδίωξη, από την πραγματική πολιτική συγκρότηση και τι ηλικέ θέσει του εργατικού κινήματο. Το καθίλωνε στο επίπεδο των καταγερματισμένων αγωνιστικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και στη βασική πολιτική επιδίωξη μια αριστερή δημοκρατική σε εισαγωγικά ή αντιμονοπολιακή αντιυμπεριαλιστική μεταρρύθμιση τελικά του αστικού κράτου όμω. Μια επιδίωξη αντικειμενικά ανέφικτη που κατέληγε στον κυβερνητισμό, στη διεκδίκηση μεριδίων τη πολιτική εξουσία με μαχητικό σαπόρτ, το λεγόμενο μαζικό κίνημα. Όλα αυτά οδήγησαν αντικειμενικά στη μετέπειτα ενίσχυση τη μεταπολιτευτική αστική εξουσία και τη ΠΑΚΣ Καραμαλικάνα, στην εξουδετερώση των αριστερών διεκδικήσεων από το ΠΑΣΟΚ, στη στερέωση του δικοματισμού και στον πολιτικό παροπλισμό του μαζικού εργατικού κινήματο και τη ταξική αριστερά. Αυτό το απέδειξαν με τα, με τα, τα διάφορα αριστερά πολιτικά προγράμματα για προοδευτικέ εισαγωγικά κυβερνήσει, των αριστερών εξχρονιστών εισαγωγικά, ή για κυβερνήσει του αθρίσματο των δημοκρατικών δυνάμεων του ΚΚΕ, τη πραγματική αλλαγή, τη αλλαγή με κατεύθυνση στο σοσιαλισμό κλπ., που κατέληξαν στι οικουμενικέ κυβερνήσει τη κάθαρση μέσα στην ιστορική καμπή του 1990 και παρέδωσαν το εργατικό κίνημα τη νέα εποχή στον πιο καταστροφικό καπιταλισμό τη ιστορία. το γενικά διαπιστωμένο πρόβλημα της αδυναμίας άσκησης αντικαπιταλιστικής πολιτικής είναι το επόμενο ζήτημα που πραγματεύεται το κείμενο. Η κυρίαρχη αριστερά, έχοντας, έχοντας φετυχοποιήσει και διαχωρίσει σχεδόν απόλυτα τον άμεσο ταξικό πολιτικό αγώνα, έχοντας ταυτόχρονα καθυλώσει τη στρατηγική της εργατικής επανάστασης σε μια αποκοινωνικοποιημένη εκδοχή της εξουσίας, δεν μπορούσε τελικά να διανοηθεί άλλη ηλική μορφή αλλαγή των συσχετισμών σε εισαγωγικά, πέρα από την επίδραση από την επίδρασή τη στι κατευθύνσει του μεταπολιτευτικού κυβερνητικού σκηνικού. Αλλά και οι όποιε ανατρεπτικέ κριτικέ τάσει που προ τιμήν του διαχωρίστηκαν ριζικά από τον κυβερνητισμό και τον καθο... καθεστοτισμό τη κυρίαρχη αριστερά και προωθούσαν τον δρόμο του μαχητικού κινήματο, δεν μπόρεσαν να χειραφετηθούν από τι ομόκεντρε σχεδόν με την κυρίαρχη αριστερά αντιφάσει του. Η απομέρου του εξάντληση τη στρατηγική τη επανάσταση προ τον κομμουνισμό στι πρώτε μεγάλε αλλά όχι ακόμα καθοριστικέ κατακτήσει τη, η προσαρμογή του τελικά με διάφορε μορφέ στι μη σοσιαλιστικέ εξουσίε, η αυτάρκεια ω προ τι στρατηγικέ λύσει, οδηγούσε σε ταυτόχρονη αυτάρκεια και ω προ την επαναστατική τακτική και τη σύνδεσή τη με, με, το στρατηγικό στόχο. Οδηγούσε στην τυπική διαχείριση τη τακτική με την ανεμελιά τη απλή αριθμητική ενό, δύο επαναστατικών αξιωμάτων, που παρόλη τη σημασία του δεν επαρκούν, δεν επαρκούσαν και δεν επαρκούν για τη λύση των μεγάλων και πάντα πρωτότυπων προβλημάτων του επαναστατικού δρόμου και τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Σε αυτά τα πλαίσια, οι τάσει τη αριστερή κριτική και αμφισβήτηση συχνά αναμασούσαν και σε μεγάλο βαθμό αναμασούν και σήμερα, από τα αριστερά, μερικέ από τι πιο διαδεδομένε διαστρεβλώσει αυτών των αξιωμάτων από μέρου τη μεταλλαγμένη αριστερά. Μία από τι πιο βασικέ διαστρεβλώσει αφορά το λεγόμενο αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο των στόχων και των μορφών του άμεσου πολιτικού αγώνα. Και τη σχετική πάντα σε διάφορα επίπεδα δυνατότητα υλοποίηση και επιβολή του στο έδαφο τη αστική ή τη καπιταλιστική κυριαρχία, σε αποφασιστικέ καμπέ τη ταξική πάλη και όχι μόνο σε συνθήκε γενική επαναστατική κρίση. Αφορά την αδυναμία διάκριση των κοινών στοιχείων και των αντιθέσεων ανάμεσα στο χαρακτήρα των στόχων και των κατακτήσεων του ρεφορμισμού από τη μία μεριά, τον χαρακτήρα των βασικών αντικαπιταλιστικών στόχων και των αντίστοιχων κατακτήσεων στο έδαφο τη διατηρούμενη αστική κυριαρχία από την άλλη και το διαφορετικό και από τα δύο προηγούμενα επίπεδα, χαρακτήρα των επιδιώξεων σε συνθήκε γενική επαναστατική κρίση και πολύ περισσότερο επαναστατική εξουσία. Επιχειρείται συνέχεια να συμπυκνώσει τι πολύπλευρε εκδηλώσει των νόμων τη καπιταλιστική κυριαρχία σε δύο νόμου σχηματικά και αναφέρεται στη δυνατότητα πρόκληση αντιφατικών και διαφιλονικούμενων με συγχωρείτε ρηγμάτων, με βασική προπόθεση πάντα και Εκ των -Κάνευ, την επιδίωξη και σχετική κατάκτηση αυτοτελούς ενωτική συγκρότηση του επαναστατικού και αντικαπιταλιστικού μαζικού κινήματο των εργαζομένων απέναντι στου θεσμού, τι κυβερνήσει και τι όποιε μορφέ τη αστική εξουσία. Λέει λοιπόν, με βάση αυτή την καθοριστική αντίφαση, το σχετικό προσωρινό τακτικό ρήγμα στη συνέχεια των νόμων τη αστική κυριαρχία από τη μια μεριά. Μάλλον, με, 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 βάση αυτή την καθοριστική αντίφαση, σχετικό προσωρινό τακτικό ρήγμα στη συνέχεια των νόμων τη αστική κυριαρχία από τη μια μεριά, όχι η ριζική αντιστροφή τη στρατηγική υπεροχή αυτή τη συνέχεια και συνολική κατάργησή τη από την άλλη, οι πολιτικέ αντικαπιταλιστικέ ανατροπέ και οι προοπτικέ του στο έδαφο τη αστική κυριαρχία δεν εξομοιώνονται με του στρατηγικού στόχου. Συχνά, κυρίτε, υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στο περιεχόμενο των στόχων και των επιδιώξεων της αντικαπιταλιστικής πάλης από τη μία μεριά και το περιεχόμενο, τη μορφή και το έβρος των βασικών αντικαπιταλιστικών ρηγμάτων που μπορεί να επιβληθούν τελικά στο έδαφος της διατηρούμενης αστικής κυριαρχίας. Αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται φυσικά. Κανεί όμω στην ταξική πάλι δεν κατέχει το, το χάσμα των προγνωστικών για το ποιο κρίκο από τι πολλαπλέ εκφράσει των βασικών νόμων τη αστική κυριαρχία και τη αστική πολιτική θα μπορέσει να οδηγήσει τελικά στο βασικό αντικαπιταλιστικό ρήγμα προ όφελο των εργαζομένων. Και κανεί βέβαια δεν μπορεί να γνωρίζει προκαταβολικά το εύρο αυτού του ρήγματο, τη διάρκεια του και γενικότερα την εξέλιξη τη ταξική πάλη. Οι αντικαπιταλιστικοί στόχοι του άμεσου προγράμματο πρέπει να σημαδεύονται άμεσα και υλικά από το περιεχόμενο τη γενικότερη επαναστατική επιδίωξη. Από αυτή την άποψη, οι αντικαπιταλιστικοί στόχοι του άμεσου προγράμματο αναφέρονται σε όλε τι συγκεκριμένε εκδηλώσει και πλευρέ τη αστική κυριαρχία και πολιτική, εφόσον κάθε πραγματικό βασικό αντικαπιταλιστικό ρήγμα επιδρά καταλητικά στο σύνολο των εκφράσεών του και συγκροτεί μια σχετική αντικαπιταλιστική Ανατροπή τη συγκεκριμένη στρατηγική του κεφαλαίου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να ανατραπούν όλε ταυτόχρονα οι εκφράσει τη αστική στρατηγική, και πολύ περισσότερο να ανατραπούν σταθερά και μόνιμα. Η αντικαπιταλιστική πολιτική υπολογίζει κάθε φορά τη συγκεκριμένη δυνατότητα των πιο όριμων προβλημάτων κρίκων, για αυτό το βασικό τακτικό ρήγμα, και συγκεκριμενοποιεί τι συνολικέ προτάσει τη. Και αυτό το κάνει χωρί φυσικά να τι μετράμε το υποδεκάμετρο. Κατά πώ ακριβώ χωράνε τι ενδεχόμενε διαστάσει ή στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ρήγματο που μπορεί τελικά να προκύψει. Άλλωστε, λέει, η επανάσταση προ τον κομμουνισμό αποτελεί καθοριστικό στρατηγικό οδηγό για την κατεύθυνση τη αντικαπιταλιστική πάλη και έτσι οι αντικαπιταλιστικοί στόχοι μπορεί και πρέπει να σημαδεύονται άμεσα και υλικά από το περιεχόμενο τη γενικότερη επαναστατική επιδίωξη. Ταυτόχρονα, οι αντικαπιταλιστικοί στόχοι και κατακτήσει βρίσκονται σε σχέση ενότητα και κυρίω αντίθεση άλλου τύπου. Με τι ρεφορμιστικέ τάσει και βελτιώσει εισαγωγικά, τι οποίε όμω σε καμία περίπτωση δεν δαιμονοποιούν, ιδιαίτερα όσο έχει σχέση με τη βάση των αγωνιζόμενων δυνάμεων. Βασικό κρίκο ενότητα και διαπάλυση απέναντι σε αυτέ τι τάσει είναι οι πολύ σημαντικέ επιμέρου αντικαπιταλιστικέ κατακτήσει του ταξικού κινήματο, καθώ και εκείνε οι αγωνιστικέ κατακτήσει του που επιβάλλονται σαν υποπροϊόν τη αντικαπιταλιστική πάλη. Αλλά βέβαια ούτε οι επιμέρου ούτε οι βασικέ πολιτικέ αντικαπιταλιστικέ κατακτήσει εξασφαλίζουν εφάπαξ και γραμμικά την αντικαταλιστική ηγεμονία μέσα στο εργατικό κίνημα, ή πολύ περισσότερο την κατάργηση των ρεφορμιστικών τάσεων, την ανάγκη για παραπέρα ενότητα και διαπάλληλη για το ριζικό μετασχηματισμό του συνολικού κινήματο στον επαναστατικό δρόμο. Αντίθετα με τι ανατισσόμενε ανάγκε και δυνατότητε, ιδιαίτερα στι συνθήκε τη σημερινή καπιταλιστική κρίση, οι αντικαπιταλιστικοί στόχοι του εργατικού κινήματο αντιμετωπίζονται από τη μεταλλαγμένη ρεαλιστική αριστερά και όχι μόνο, κυρίω σαν στόχοι μη υλοποιήσιμοι και εφικτοί σε εισαγωγικά, ούτε καν σχετικά χωρί την ομή κατάληψη τη εξουσία. Έτσι, οι συνολική πολιτικοί αντικαπιταλιστικοί στόχοι που πηγάζουν από την άμεση αναγκαιότητα των εργατικών συμφερόντων απογυμνώνονται από το υλικό του περιεχόμενο και την αμεσότητά του. Μετατρέπονται και υποβαθμίζονται σε στόχου προσαρμογή στον αστικό κυβερνητισμό. ή στην καλύτερη περίπτωση σε στόχου ζήμωση και προπαγάνδα, σε στόχου ιδεολογική, φαντασιακή και όχι υλική πολιτική σύνδεση με την επαναστατική στρατηγική. Θα παραλείψω κάποια πράγματα. Γίνεται μία αναφορά στην χρόνια υποχώρηση τη επαναστατική στρατηγική και τη τακτική κάτω από την ηγεμονία τη αντεπαναστατική αριστερά. Για παράδειγμα, χρόνια, η χρόνια αντίληψη και πρακτική τη κυρία Αριστερά να θεωρεί ότι ο καπιταλισμό μένει ποιοτικά ίδιο, τουλάχιστον από το 1900 μέχρι σήμερα, ή ότι ο κομμουνισμό ισούται με την εξουσία στην την κρατικοποίηση, που είναι η άποψη κυριαρχή ε, το 1980, κυρίω μέσα από τα συνέδρια του κόμματο και πάντω έξω από την ταξική πάλη. Αυτή λοιπόν η, ο φόβο και η χρόνια δυναμία ερμηνεία του πραγματικού χαρακτήρα των μικρότερων ή μεγαλύτερων επαναστατικών γεγονότων στο έδαφο τη αστική κυριαρχία, των μη συνηθισμένων καμπών τη ταξική πάλη που ανατρέπουν του υπάρχοντε ρυθμού και συσχετισμού τη, χωρί συνήθω να συνιστούν ακόμα μια, ακόμα μια γενική επαναστατική κρίση, είναι είναι αυτή, αυτό, αυτή, η μελέτη και η. Πώς να το πούμε. Αυτή η αδυναμία ερμηνεία οφείλεται στην απουσία. Ε, στο ότι δεν έχουν ασχοληθεί, δεν ασχολήθηκαν ούτε τότε και ούτε ασχολούνται μέχρι σήμερα με, αυτά τα, με τη μελέτη αυτών των συγκεκριμένων γεγονότων που συνιστούν μικρότερα τακτικά ρήγματα ενδεχομένω μέσα στην, στο έδαφο τη αστική κυριαρχία. Και αναφέρει εδώ κάποια σχηματικά γεγονότα, όπω ήταν ο Ιταλικό Μάη, η Αργεντινή, η Βενεζουέλα σήμερα ή ο Γαλλικό Μάη. Σήμερα λοιπόν τα, ο αγώνας και τα προγραμματικά ελλείμματα συνεχίζονται. Ένα πολύ ε, ενδιαφέρον σημείο που το έχω υπογραμμίσει γιατί μου φάνηκε πολύ ε, ενδιαφέρον, λέει ότι καμία επαναστατική τάξη δεν μαθαίνει χωρίς μικρές ή μεγάλες ήτες, αλλά και καμία δεν προσεγγίζει την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα της επανάστασης μόνο μέσα από ήτες. Κανένα ταξικό κίνημα δεν διαπαιδαγωγείται σε εισαγωγικά επαναστατικά μέσα από συνεχείς διαψεύσεις και αποτυχίες των αντικειμενικά ανατουσόμενων Επιτακτικών αντικαπιταλιστικών αναγκών και διεκδικήσεών του. Έτσι λοιπόν, η χρόνια παρέτηση τη κυρίαρχη αριστερά από τη συνολική προβολή και την έμπρακτη σύνδεση των στρατηγικών στόχων τη επανάσταση και του σοσιαλισμού μέσα ε, στον σημερινό ταξικό αγώνα είναι η αιτία που ε, η χρόνια απαραίτησή τη, από, από, όχι μόνο ε, από την έμπρακτη σύνδεση των στρατηγικών στόχων τη Επανάσταση, αλλά και, και, από την επεξεργασία, ε, από, την, πώς να το πούμε, από την. αντιμετώπιση των προγραμματικών τη ελλημάτων που διαπιστώνονται από τότε και εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, θα μπορούσε να πει κανεί. Αυτέ λοιπόν ε, είναι οι ελλείψει οι οποίε οδήγησαν τότε στο να επικρατήσει η άλλη παράταξη, η ρεφορμιστική, και τελικά δηλαδή να επικρατήσει ε, η αστική δημοκρατία, και είναι και αυτές που σήμερα από, ε, συνιστούν, ας πούμε, αναχώματα στο να καταφέρουν οι άνθρωποι, οι οργανωμένοι και οι έ ε, να παλέψουν για την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης. Ε, λοιπόν, εντάξει, θα τα παραλείψω αυτά. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να το πω, ε, γιατί... Είναι το πιο σημαντικό από, όλο αυτό, από όλα όσα διάβασα και από όλα όσα τέλο πάντων προσπάθησα να συμπυκνώσω σε αυτά που θα πω σήμερα: είναι η σημασία που δίνεται στο, στο ρόλο ε, του μαζικού κινήματο. Ο ρόλο δεν είναι με την έννοια του παίζει απλά ένα ρόλο, είναι το πιο σημαντικό πράγμα, είναι, είναι το υποκείμενο αυτό που, ε, μπορεί να, που μπορεί να κάνει την επαναστατική αλλαγή. Είναι ο φορέας τη επαναστατική αλλαγή. Αυτό λοιπόν υποτιμόταν ε, και τότε, υποτιμάται και σήμερα από την αριστερά και ε, στην περίπτωση του πολυτεχνείου, της εξέγερσης του πολυτεχνείου η ενδυνάμωση του κινήματος μέσα από τη δράση των αγωνιστών, των ατομικών έδωσε πραγματικά χαρακτηριστικά στην εξέγερση και έθεσε πραγματικά ζητήματα και προβλήματα στα οποία πάνω έγινε διαπάλλη και των κομμάτων και των οργανώσεων. Αυτή λοιπόν η, η απουσία ε, συγκρότηση του εργατικού και γενικότερα λαϊκού κινήματο, αλλά και η. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πούμε αδιαφορία, αλλά υποτίμηση από τι ε, σημερινέ πολιτικέ δυνάμει τη αριστερά ή τη επαναστατική αριστερά ή και τη κυρίαρχη αριστερά, υποτίμηση τη σημασία, τη ύπαρξη και τη ε, ε, ενίσχυση και τη δυνάμωση του λαϊκού κινήματο, το οποίο θα έχει σχετική αυτοτέλεια από τα κόμματα. Και δεν θα είναι ε, ο, απλά οπαδός ή κομματικό μέλος. Αυτή λοιπόν η υποτίμηση είναι ε, αυτό που είναι το πιο σημαντικό λάθος ε, που έχει γίνει και που συνεχίζει να γίνεται και που αντικειμενικά ε, ναρκοθετεί και πώς να το πούμε και καταδικάζει σε αποτυχία κάθε προσπάθεια ε, οποιασδήποτε ας πούμε, ανατροπής, ε, οποιασδήποτε πολιτικής ή τέλος πάντων... Ε, και ε, κατάκτησης νικών στο σημερινό έδαφος του καπιταλισμού και της αστικής κυριαρχίας. Και της κρίσης, βέβαια, πολύ περισσότερο. Ε, ε, λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσω. Είχα να πω και κάποια άλλα, τα οποία δεν θα τα πω. Ε, εντάξει, ολοκλήρωσα.